Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρότασης παύλα πρόσκλησης που σας απευθύναμε, εννοώ σε όλους τους συνεταιριστικούς φορείς, εν ώψη της καθόδου του τομεάρχη μας του Σταύρου του Αραχοβίτη, εκλεκτού συναδέλφου και από Πόρτοκαλ Έσπεριδο παραγωγική περιοχή επίσης, ξέρει τα προβλήματα, ξέρει και εκ των ένδων, έχει υπηρετήσει και ως υπουργός και πράγματι, επειδή ακούστηκαν και κάποια παράπονα, προβλήματα διαχρονικά υπάρχουν, υπήρξαν, ήταν δυστυχώς μερικές φορές άλυτα, να ξέρετε, παρόλο που υπήρχε η αντίθετη και η προσπάθεια να θεραπευτούν, εν ώψη καταστάσεων πολύ δύσκολων που τις περάσαμε και τουλάχιστον βγήκαμε λιγάκι στο ξέφωτο. Από εδώ και πέρα αυτά έχουν γίνει μαθήματα, βέβαια. Και γι' αυτό ερχόμαστε και απολογητικά απέναντι στους αγρότες, γιατί δεν μπορούμε να κρατάμε εμείς τα σημαίακια και να λέμε «εντάξει, τα κάναμε όλα τέλεια». Και όντως, ο κανονισμός του ΕΛΓΑ έπρεπε να είχε αλλάξει. Αυτή η περιβόητη αναλογιστική μελέτη που έπρεπε τόσα χρόνια την ακούγαμε, έπρεπε να είχε φτάσει κάποτε, να μετουσιωθεί σε πράξη, για να μπορέσουν και οι αγρότες να κατανοήσουν «θα πληρώσω τόσα, αλλά όταν θα έρθει η καταστροφή, η ζημιά, το χαλάζι, η πλημμύρα, να πάρω την αποζημίωση που πρέπει». Δεν υπάρχει πουθενά αλλού κάλυψη ασφαλιστική που να λέμε «έγινε ζημιά και δεν θα πάρει εκείνα τα οποία δικαιούται ο καλυπτόμενος, ο ασφαλιζόμενος». Αυτά εισαγωγικά. Τώρα και θέλοντας να ενημερώσω και τον φίλο του Σταύρου, αν και τα λέμε κατ' επανάληψη, γιατί είπαμε είναι ομοειδείς και οι απασχολήσεις, είναι η πρώτη φορά που όλοι οι συνεταιριστικοί φορείς της Αργολίδας είναι συγκεντρωμένοι, πάνε σαν σώμα, είναι αποφασισμένοι, γιατί μόνο έτσι τελικά τι δείχνει αυτό, ότι υπάρχει ένα υπαρκτό πρόβλημα. Δεν το κάνουν γιατί θέλει κάποιος να προβληθεί, ο Σπύρος να γίνει ο πρόεδρος, ο άλλος να μείνει εκεί κτλ. Ή να χρησιμοποιήσει αυτή την ιδιότητα για δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να σκέφτεται ο καθένας. Και όλα είναι φιλοδοξίες και θεμητές. Αλλά εδώ το πρόβλημα είναι ζέον. Τουλάχιστον για το θέμα των 600 ευρώ αναστρέμα. Όμως, αγαπητοί φίλοι, απευθυνόμενο σε εσάς τους συνεταιριστές και κυρίως τους εκπροσώπους, θέλω να πω ότι επειδή ακούστηκε και από το αγαπητό μου φίλο και παλιό συμμαθητή και συνάδελφο το Θοδωρή το Μακρύ, τον πρόεδρο του Πήγασου, ότι πρέπει να βγούμε όλοι στους δρόμους, αυτό το πράγμα δεν θα έρθει με τη θεία φώτιση. Επειδή ο κόσμος έχει συνηθίσει και στο γενικότερο πολιτικό πεδίο και οπουδήποτε αλλού την ανάθεση. Ήρθε ο Τσίπρας, θα τα φτιάξει όλα. Είναι, βγάλαμε τον κιόλα από τον Αδριανό, τον Βουλά βουλευτές, μη φοβόσαστε, τα πράγματα θα γίνουν όλα. Στην Αθηνά και Χυρακίνη. Ποτέ δεν χαρίζεται σε κανέναν κάτι αν δεν το παλέψει, αν δεν το κατακτήσει. Εσείς δηλαδή, και συγγνώμη για την παρένεση, θα μπορούσατε σαν συνεταιριστικοί φορείς να καλέσετε τα μέλη σας, να κάνετε μια ευρεία σύσκεψη σαν αυτά που ακούστηκαν εδώ τώρα. Γιατί δεν είναι μόνο το 600, είναι όλα τα άλλα. Και άνοιξε μια ατζέντα η οποία πραγματικά είναι υπαρκτή, είναι πώς να πούμε, ζωτική απόλυτα για τον αγροτικό κόσμο, για την αγροτική παραγωγή, για τον αγροδιατροφικό τομέα που πολύ σωστά είπε ο Χάρης, αν δεν στηριχτεί η πατρίδα μας εκεί, και ευτυχώς και ο πρόεδρος και ο Τσίπρας το έχει υιοθετήσει, δεν πρόκειται να κάνουμε χαΐρ. Οι μικρές χώρες, όταν είναι ενταγμένες σε μεγάλες ομάδες, ομαδοποιήσεις όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η παγκοσμιοποίηση, ο μικρός λοιπόν δεν έχει δυνατότητα. Πρέπει να πατήσει στα πόδια του. Πρέπει να στηριχτεί στις παραγωγικές του δυνάμεις. Και πρώτιστα για μας, διαχρονικά παραγωγική χώρα, γεωργική και κτηνοτροφική περιοχή, να πατήσουμε και να μπορέσουμε να ζήσουμε από τα προϊόντα μας. Άρα, επανέρχομαι σε αυτό που λέω για εσάς τους συνεταιριστές, έπρεπε τον κόσμο σας να τον είχατε καταστήσει κοινωνός. Εγώ θα ήθελα αυτή η αίθουσα, προτού έρθουν οι φορείς, και οι προσκεκλημένοι, ή εμείς που τέλος πάντων τους ακούσαμε και λέμε ότι πρέπει να έρθουμε να συνεννοηθούμε, να συζητήσουμε, να κάνουμε ένα ανοιχτό διάλογο. Πρέπει οι ίδιοι οι φορείς να έρθουν. Οπότε τη δεδομένη στιγμή που είπαμε την προηγούμενη Παρασκευή, κατεβαίνουμε κάτω και είδαμε 200 με 250 άτομα και λέμε πλέον δεν μαζεύεται ο κόσμος. Ναι, ο κόσμος θα μαζευτεί,
γιατί ξέρει, γιατί φοβάται, γιατί έχει απογοητευτεί. Όμως εδώ, μέσα από το διάλογο, μέσα από τις συνελεύσεις, τις ανοιχτές, θα τον καταστήσουμε κοινωνό, για να έρθει τη δεδομένη στιγμή και να είναι μαζί. Η καλή αρχή λοιπόν έχει γίνει. Όλοι είσαστε συγκεντρωμένοι και μαζί. Εμείς τουλάχιστον, και εγώ προσωπικά, ανταποκριθήκαμε σε όλα τα καλέσματά σας. Γιατί το καταλαβαίνουμε ότι είναι το πρόβλημα υπαρκτό, το είπα και πριν. Γιατί όντως αναγνωρίζουμε ότι πέρασε μια περίοδος που δεν κάναμε όσα μπορούσαμε, που δεν κάναμε όσα έπρεπε μάλλον. Το όσα μπορούσαμε πραγματικά μερικές φορές έμπαινε ταβάνι και όπως θυμόσαστε πολύ καλά, οι διαπραγματεύσεις, αυτές οι σκληρές διαπραγματεύσεις που επαναλαμβάνονταν και κράταγαν μήνες, ήταν αφόρητα σφιχτές. Αφόρητα καταναγκαστικές για την Ελλάδα. Για μια Ελλάδα η οποία είχε φτάσει εκεί που είχε φτάσει και γνωρίζουμε όλοι από ποιους. Άρα, κλείνω λέγοντας, δεν υπάρχει κανένας που παρακινεί τους αγρότες. Δεν υπάρχουν υποκινητές που βάζουν μπροστά δήθεν το στρατό για να ζητήσει τι. Να ζητήσει ουσιαστικά την κάλυψη των πρώτων εξόδων. Δεν ξέρω δηλαδή αν αυτό το τρακοσάρι θα μπορέσει να καλύψει τα καλλιεργητικά έξοδα, τα πετρέλαια, το ρεύμα πολύ περισσότερο, τα λοιπάσματα που έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει και ακούστηκε. Τουλάχιστον να πάρετε αυτά τα χρήματα και αυτό να γίνει εφαλτήριο, ώστε με την κατάκτηση αυτή να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να προχωρήσετε, γιατί εσείς κινείτε τα νήματα, εσείς παράγετε, να ακούσουν και κάποιοι άλλοι. Γιατί ακούστηκε πριν, για τους εργοστασιάρχες, ότι δεν εμφανίστηκαν προχθές στη σύσκεψη για να δούμε για τους εργάτες γης. Δεν ήρθανε προχθές όταν εσείς ζητούσατε το 600. Γιατί? Ποιος έχει το όπλο όμως, αγαπητοί μου φίλοι, ποιος έχει το όπλο? Όταν αυτοί καθορίζουν σε κλειστά γραφεία βράδυ ότι την άλλη μέρα το πορτοκάλι θα πάρει μέχρι 18 λεπτά, εσείς απ' την άλλη έχετε τη δύναμη και θα πείτε εγώ για 5 μέρες, εγώ, ποιος, όχι ο Γιώργος, όχι ο Σπύρος, όχι ο Θοδωρής, ο συνεταιρισμός του κάθε χωριού, όλοι οι συνεταιρισμοί αν είναι δυνατόν του αργολικού πεδίου, εμείς για μια εβδομάδα θα απόσχουμε. Και άντε να ανοίξεις εσύ το εργοστάσιο σου, να δούμε με τι θα παράξεις και πώς θα το δουλέψεις. Η δύναμη λοιπόν είναι στα χέρια σας, εγώ είμαι μαζί σας αυτό. Είμαστε, κατανοούμε τον αγώνα σας, πρέπει να γίνει, πρέπει να είναι μαζικός, συλλογικός και διεκδικητικός και εμείς, απολογούμενοι για ό,τι δεν κάναμε, θα έρθουμε δίπλα για να διεκδικήσουμε το καλύτερο. Και το καλύτερο αυτή τη στιγμή, το ελάχιστο είναι αυτό το 600, που ή πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτο. Και από εκεί και πέρα ανοίγουμε την ατζέντα, λέχτηκε και αυτό ακόμα με τους εργάτες γης, ότι είναι απαραίτητο, δηλαδή φτάσαμε στο και 5 και λέμε τώρα πού θα βρούμε εργάτες. Συγγνώμη για τη μακρηγορία, πώς να το πω, ήθελα όχι να είμαι απολογητικός, ήθελα να σας κοιτάξω στα μάτια και να πω ότι η έννοια μας είναι η έννοια σας, ο πόνος σας, η απελπισία σας είναι και δικιά μας έννοια. Θα είμαστε δίπλα, θα το παλέψουμε μαζί. Όμως, είπαμε, συλλογικά, μαζικά, διεκδικητικά. Σας ευχαριστώ.